Πόσο χαρούμενοι είστε που βρίσκεστε σήμερα στη Λάρισα? Πολύ χαρούμενοι. Αγαπώ πάρα πολύ τη Λάρισα. Αισθάνομαι μεγάλη οικειότητα σε αυτή την πόλη και μάλιστα όταν έχουμε για σκοπό, όπως έχω έρθει σήμερα, να μαγειρέψω και να μαγειρέψουμε όλοι μαζί, να περάσουμε ωραία έτσι, μέσα στο κλίμα και στο πνεύμα των Χριστουγέννων, βρίσκομαι στο κατάστημα της Μίλερ στη Λάρισα. Μαγειρέψαμε για καλό σκοπό. Δόθηκε μία συσκευή που έχουν ανάγκη στο χαμόγελο του Γιώργου της Λάρισας. Ήμασταν όλοι μαζί, σαν μια μεγάλη παρέα. Μοιραστήκαμε μυστικά μαγειρικές, διωδιές, νοστινιές και πάνω απ' όλα μοιραστήκαμε αγάπη. Ποια ήταν τα φαγητά που μαγειρέψατε έτσι στο κοινό? Λοιπόν, κάναμε κολοκυθόπιτα με κολοκύθα, ξέρετε, αυτή τη μεγάλη κολοκύθα της κόμπιας, πράσα, σε φύλλο κρούστας, το οποίο είναι της αφούτα και είναι πραγματικά μια ωραία πρόταση για τις γιορτές. Και κάναμε και ένα ψωμί υλικό χωρίς ζάχαρη, όμως, το οποίο ήταν με πολλά ξερά, αποξηραμένα φρούτα, όπως χουρμάδες, όπως σίκα, όπως βερίκοκα. Η βάση του ήταν η μπανάνα, είχε αλεύρι ελάχιστο και αρκετό όμως αμύγδαλο, το οποίο ήταν σε πούδρα. Είναι πραγματικά ένα γλύκισμα χριστουγεννιάτικο που ταιριάζει πολύ ωραία με καφέ, με τσάι. Το θέμα ήταν ότι μαγειρέψαμε όλοι μαζί, ευχαριστηθήκαμε και πάρα πολύ κέφι, πάρα πολύ αγάπη και είναι αυτό που αναζητώ και θέλω να μοιράζομαι και αυτό να παίρνω πίσω όταν βρεθώ σε μια πόλη στην Ελλάδα. Και ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ θετικά, φαντάζομαι, στο φαγητό το κοινό. Ναι, ανταποκρίθηκαν θετικά και πιο πολύ στην ενέργεια που είχαμε όλοι μαζί. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, γιατί θεωρώ ότι το φαγητό είναι ενέργεια. Το φαγητό πάνω απ' όλα πρέπει να μας κάνει καλό, να μας στρέφει, όχι μόνο να μας φορτένει. Και νομίζω ότι αυτό πετύχαμε σήμερα. Και πάνω απ' όλα να βρεθούμε έτσι λίγο, να ξεχαστούμε, να πούμε ωραία πράγματα, να χαρούμε.